Οι μεγάλες αποστάσεις που χωρίζουν πολλές τουριστικές περιοχές από τα κέντρα υγείας συχνά προκαλούν προβλήματα στη διακομιδή των ασθενών. Μία από αυτές τις περιοχές που είναι πάρα πολύ τουριστικές εδώ στη Λέσβο είναι ο Μόλυβος και γι' αυτό το λόγο ζήτησα από τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, τον κύριο Νίκο Παπαευσταθίου, να διατεθεί τουλάχιστον ένα ασθενοφόρο τους καλοκαιρινούς μήνες, έτσι ώστε να καλυφθούν όσο το δυνατόν οι ανάγκες που υπάρχουν αυτή την περίοδο που συγκεντρώνεται περισσότερος κόσμος. Η εισήγησή μου, η πρότασή μου υλοποιήθηκε και γι' αυτό βρίσκομαι σήμερα εδώ για να καλωσορίσω τροποτινά τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ που ήρθαν για να εργαστούν εδώ στη Λέσβο. Αναγνωρίζω ότι μπορούν να γίνουν πολλά ακόμη στον τομέα της υγείας, τόσο για την διακομιδή των ασθενών, όσο και για την ενίσχυση των κέντρων υγείας εδώ στη Λέσβο. Όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη υλοποιεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις, έχει υλοποιήσει αρκετά προγράμματα στον τομέα της υγείας και ευελπιστώ και πιστεύω, είμαι βέβαιος, ότι το επόμενο διάστημα θα μπορούν να γίνουν περισσότερες παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση αυτή για την βελτίωση των δομών υγείας στη Λέσβο και να μπορούν να εξυπηρετούνται καλύτερα οι κάτοικοι. Αυτό το οποίο εγώ θεωρώ προσωπικά είναι ότι πιθανώς κάποια στιγμή θα έπρεπε να γίνει και ένας επανασχεδιασμός για την κάλυψη με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στην νησιωτική Ελλάδα όπως είναι η Λέσβος, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες και κυρίως οι ανάγκες που υπάρχουν τους καλοκαιρινούς μήνες στις τουριστικές περιοχές. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον ειδικό σύμβουλο, τον κύριο Πιπίνη, διότι στην επίσκεψη πάνω στην κοινότητα που ήρθε, καταθέσαμε τις αγωνίες μας, τις ανησυχίες μας, σε αυτά που συναντάμε σε καθημερινή βάση, αλλά και ιδίως το καλοκαίρι, κάποιους τελευταίους μήνες, σχετικά με την διακομιδή των ασθενών στο κέντρο υγείας. Βέβαια τα παιδιά έρχονται όσο πιο γρήγορα μπορούν, αλλά πέραν αυτό υπάρχει να πούμε και η καθυστέρηση. Μια καθυστέρηση η οποία είναι θέμα ανθρώπινης ζωής. Αυτό το οποίο έγινε θεωρώ ότι είναι μεγάλη υπόθεση, διότι θα υπάρχει άμεση ανταπόκριση και παρέμβαση των διασωστών για να μεταφερθούν οι ασθενείς κάτω στο κέντρο υγείας και να δοθούν οι πρώτες βοήθειες. Βέβαια ένα μεγάλο ευχαριστώ τον διοικητή του ΕΚΑΒ, κύριο Παπαευσταθίου Νικολάου, στους ανθρώπους οι οποίοι δέχτηκαν να φιλοξενήσουν το προσωπικό και είναι το Sunrise και το Πανσέλινος ξενοδοχείο, και θέλω να κάνω μια ειδική αναφορά σε όλους τους επιχειρηματίες οι οποίοι δέχτηκαν όλοι τους να φιλοξενήσουν αυτά τα άτομα, αλλά πέραν αυτού κάπου δύο θα έπρεπε να πάνε και όπως πήγανε.